Κύριε Φίκαρη, είμαστε από τους πρώτους που είχαμε επισημάνει ότι με συμπλεγματικούς τρόπους δεν μπορεί να διοικηθεί μια εταιρεία και μάλιστα με ένα τόσο κρίσιμο αντικείμενο όπως είναι η διαχείριση του νερού σε ένα νησί. Θυμίζουμε ότι προσπάθησε να επιβάλλει έτσι θελικά την λύση της αφαλάτωσης και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό, πράγμα που απαγορεύεται ρητά από την νομοθεσία. Να φανταστείτε ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου δεν συμμετείχαν καν στο διαγωνισμό, διότι διέβλεπαν ότι θα θέσουν σε κίνδυνο τις εταιρείες τους. Επομένως, η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ με την ανακοίνωση που έβγαλε μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει. Είναι σαν να μας λέει ένας καπετάνιος ενός επιβατικού πλοίου ότι ξέρετε κάτι, επειδή θα ναυαγίσουμε να λέει στους επιβάτες πάρτε και στο ΣΥΒΙΕ μαζί σας. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι μόνο με σκύψιμο πάνω από το πρόβλημα της υδροδότησης του Βροντάδου μπορεί να λυθούν τα προβλήματα και όχι με τέτοιους απαράδεκτους τρόπους. Νομίζω ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να κατανοηθεί το πρόβλημα και τι ακριβώς φταίει στην υδροδότηση του Βροντάδου, να εξεταστεί το ισοζύγιο της προσφοράς και της ζήτησης. Προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτή τη λύση χωρίς κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας σε ξένο χώρο, απειλώντας, και αυτό είναι το απαράδεκτο, απειλώντας τους περίοικους. Και νομίζω ότι εάν αυτά τα πράγματα συνέβαιναν σε μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, αυτή τη στιγμή η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ θα ήταν σπίτι της. Τώρα, από εδώ και πέρα υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι θα πρέπει να γίνει, ας πούμε, μονάδα αφαλάτωσης στο θόλος και εκεί είναι η λύση. Τι θα πρέπει να γίνει για την τρέχουσα περίοδο, θεωρείτε? Για την τρέχουσα περίοδο, αν είναι και είχε συζητηθεί αυτή η πρόταση και είχε προταθεί ότι αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά φαίνεται ότι δεν μελετήθηκε κανένας τρόπος ή εξυπηρετούσε κάποιον άλλο σκοπό η πρόταση τελικά που πρότεινε η ΔΕΙΑΧ. Εάν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, σίγουρα υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και στο Θόλος. Μπορεί να επισκευαστούν κάποιες αντίστροφες οσμώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Είναι πολύ προτιμότερο και μάλιστα το 1 εκατομμύριο ευρώ που θα κόστιζε αυτό το έργο που πάει να στηθεί δεν στέκει πουθενά και μάλιστα χωρίς στο τέλος να πραγματοποιηθεί. Η μελέτη σκοπιμότος είναι τελείως έολη. Δεν στέκει η αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι λάθος, πρέπει να αναθεωρηθεί και από εκεί και πέρα κακώς έχει περάσει και ένας χρόνος από τη στιγμή που πέρσι ήταν εμφανέστατα τα προβλήματα, κακώς έχει περάσει και ένας χρόνος και δεν έχει αναζητηθεί καμία, δεν έχει γίνει καμία σοβαρή προσπάθεια να αναλυθεί το τι φταίει. Και η εύκολη λύση ήταν η τοποθέτηση ενός κοντέινερ σε ένα χώρο ο οποίος αφενός δεν ανήκει στο Δήμο και αφετέρου ενοχλεί και απαγορεύεται από την νομοθεσία.